Έχουν βγάλει κάτι τέτοιο. Διερευνά το θέμα ο αρχηγός της αστυνομίας και το επιταλείο. Πιθανόν κάποιος ταξίαρχος να έχει βγάλει κάποια διαταγή. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι επειδή αργούν οι κρίσεις, κάποιος δημιουργεί τέτοια ζητήματα. Δηλαδή κάποιος που επειδή λέει αργούν οι κρίσεις, θα σου πω εγώ. Αυτό αφήνει ο υπουργός να εννοηθεί. Κοιτάξτε, το ότι μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της σύμφωνα με την εντολή του ελληνικού λαού και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στην κρίση του ελληνικού λαού με όλα τα δεδομένα την κάνει καλά με τις δυσκολίες, αυτό ξέρω εγώ μέχρι σήμερα, είναι φυσικό διάφοροι από εδώ και από εκεί, παραδείγματος χάρη, να προσπαθούν να φέρουν εμπόδια. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή σε κέρια πόστα διοικήσεων, επιχειρήσεων, μεγάλων κλπ. Είναι ακόμα εκπρόσωποι του μνημονιακού κατεστημένου. Είτε γιατί ζητάνε υπέρογγες αποζημιώσεις για να φύγουν, είτε δεν είχαν την τσίπα να παραιτηθούν την επομένη της καταδίκης της κυβέρνησης που τους είχε τοποθετήσει εκεί και υλοποιούσαν με δογματικό τρόπο και καταστροφικό για το λαό τις εντολές του. Είτε γιατί και χαρακτηριστικότατο παράδειγμα, επειδή σήμερα το δείξαμε καθόλου, ενώ προσέξτε, επί 36 ώρες, για να μην πω 48, γινόταν χαμός στα μέσα για την υπόθεση της ΔΕΗ. Ή γινόταν ή δεν γινόταν. Και τι αποδεικνύεται από την υπόθεση ΔΕΗ? Ότι η συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ ΔΕΗ, ΑΕ και γενόπ ΔΕΗ ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2014 και ολοκληρώθηκε πριν από τις εκλογές. Και ποιος την υπέγραψε από τη μεριά της ΔΕΗ? Ο εκλεκτός του μνημονιακού προηγούμενου κατεστημένου, κύριος Αρθούρος Ζερβός. Και για το ανάλαστε. Ή όχι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Τι θέλω να πω και ήρεμα. Είστε εναντίον της συμφωνίας, δηλαδή. Είστε εναντίον της συμφωνίας. Να μην δεθούν δεξιούς εργαζόμενοι. Είστε εναντίον της συμφωνίας. Αν την αναθεωρήσετε. Ποιο πράγμα? Είστε εναντίον της συμφωνίας. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ενάντια στο να κάνει ο καθένας στο δημόσιο το χρηματοδότημα του ό,τι θέλει. Επομένως, κατά τη δική μου γνώμη, η διοίκηση της ΔΕΗ δεν θα έπρεπε αυτή ή οποιαδήποτε άλλη, δεν μιλάω για το χαρακτήρα αυτής της διαπραγματεύσεως και της συμφωνίας, δεν θα έπρεπε να το προχωρήσει μετά την ίντα της κυβέρνησης που είχε ξεκινήσει. Αυτό θα έκανα εγώ αν ήμουν Αρθούρος Ζερβός. Αυτό θα έκανα εγώ. Αυτό θα έκανα εγώ. Θα έλεγα άλλαξε η κυβέρνηση, έχει μια πολιτική, ρωτάω την κυβέρνηση, προχωρά, παίρνω τη γνώμη της προς Θεού. Όταν μπορεί να είναι ανώνυμη εταιρεία και εμείς δεν επεμβαίνουμε, κοιτάξτε, είναι ανώνυμη εταιρεία η ΔΕΗ. Δεν επεμβαίνουμε. Το δημόσιο έτσι, δεν επεμβαίνουμε, αλλά οπωσδήποτε περνάει μια ειδική φάση η χώρα. Και να σας πω ότι δεν είναι τόσο το οικονομικό. Εγώ λέω, είναι το οικονομικό σοβαρό. Το κύριο είναι μια εντύπωση που δημιουργούν στον κόσμο που θέλουν να τη δημιουργήσουν. Ότι τι θέλουν να δημιουργήσουν, κύριε Σκουρή μου, γιατί το επικοινωνιακό το έχουν αναγάγει σε νούμερο ένα. Ότι η κυβέρνηση δεν δίνει κάτι στο φτωχό, στον ιδιωτικό υπάλληλο, αλλά έτρεξε αμέσως να δώσει λίγα πολλά, δεν έχει σημασία, μέτρια στους προνομιούχους κατά τους προηγούμενους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Αυτό δεν ήταν που προσπαθούσαν να μας ρημάξουν. Και τι αποδεικνύεται? Ότι δεν είχαμε εμείς καμιά σχέση. Τι θέλω να πω, δεν είναι το πρόβλημα μόνο αυτό, κύριε Σκουρή. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το πρόβλημα. Εγώ πάλι καλώ την αντιπολίτευση. Να συναισθηθεί. Να συναισθηθεί. Θα κάνετε μείωση του ηλεκτρικού ρεύματο που είχατε πει ότι είναι παράλογο ή όχι. Καλύτερα την ένα λεπτό. Εγώ κύριε Παλάφα, μισό λεπτό. Εγώ δεν ενοχλήθηκα. Μισό λεπτό, κύριε Σκρέκα. Εγώ δεν ενοχλήθηκα που πήραν οι εργαζόμενοι και είμαι υπέρ του να διεκδικούν οι εργαζόμενοι. Και να τα καταφέρουν. Αλλά προσέξτε. Όταν μια επιχείρηση κάθε τρεις και λίγο μου ανεβάζει το τιμολόγιο γιατί μου λέει ότι είναι μέσα. Που ανέβαζε. Δεν θα κάνει το large λοιπόν. Που ανέβαζε. Δεν ξέρω τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Εμείς έχουμε δεσμευθεί. Εμείς έχουμε δεσμευθεί. Εμείς έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα υπάρξει καμία ανατίμηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Όχι, μείωση πρέπει να κάνετε. Εγώ πρέπει να κάνω μείωση. Και για την αύξηση στους εργαζόμενους που λέτε. Και για την αύξηση στους εργαζόμενους. Όχι ανατίμηση, μείωση, μεγάλη μείωση, τεράστια μείωση. Σας το λέω, δεν είναι αυτό. Αυτή η λογική του μαξιμαλισμού την ξέρω και εγώ. Την έκανα όταν ήμουν. Να σας πω για τον αντιπολίτευση. Γιατί όταν γινόταν αύξηση του τιμολογίου. Δεν την κάναμε εμείς. Εμείς δεν θα κάνουμε καμία αύξηση του τιμολογίου. Όταν ήταν αντιπολίτευση, μιλάει για τι αυξήσει του τιμολόγιου. Τι κάναμε? Για τις αυξήσεις του τιμολογίου. Πάντως για την αύξηση. Εμείς δεν κάνουμε αυξήσεις. Και για την αύξηση του εργαζόμενου. Για τις αυξήσεις. Εμείς δεν κάνουμε. Γιατί κάναμε απαρωτέ, σας λέω. Ένα άλλο ζήτημα. Δεν μας είχαν ζαλίσει μέχρι χθες, προχθές, ότι φεύγει η χώρα από το ευρώ. Μέχρι την παραμονή του Eurogroup δεν μας έλεγε η αντιπολίτευση και όχι μόνο. Δεν μας έλεγε ότι πάνε τη χώρα στα βράχια και θα φύγουμε από το ευρώ. Το περίφημο Brexit. Τώρα, επειδή όλοι έχουν πει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να φύγει από την Ευρώπη, το κάνουν μόκο.
Αυτό όμως δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι, όπως το λέω εγώ, κασανδρισμός. Στην ελληνική μυθολογία. Ένα λεπτό. Μιλάγατε όλοι, να μιλήσω εγώ τώρα. Στην ελληνική μυθολογία υπήρχε η Κασάνδρα, η οποία προανήγγειλε καταστροφές. Θυμάστε τις καταστροφές. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα φύγω από τη χώρα. Ωραία. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα έχουμε χαρτί υγεία. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα έχουμε καταθέσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα έχουμε μισθού και συνταγάδε. Σταματήστε, σταματήστε την καταστροφολογία. Αφήστε, μαζί σα. Κυβερνάμε μια χαρά. Καλά, αυτά τα μαζί του άλλου. Δεν λέει τίποτα καινούριο. Το ίδιο λέει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι. Επιστρέφουμε.